αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πόρυρωοι κλήρμων, πάντας τους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη, και εκπώντας φόβολοι τροτάν, έφορον πάση το έτος χορήγησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κρέτο με εγκαίλεως το μεθά σου επάκουσον και ελέησον, ετηλεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, ετηλεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών, Διονυσίου και πάλι σε Χριστό ημών αδελφότητος, ετηλεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών αέθμος πάσα εξ εξουσίας εν αυτών, που καταξηράν θάλασσα και έραγγλο Χριστού ημών στρατού, ετηλεόμεθα υπέρ του ευλογηθήνε των νέων ειδή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων. Ετηλεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Βοήθειά σας χρόνια πολλά, ευλογημένο το νέο έτος, και να σας εύχομαι Θεός να σας χαρίζει υγεία και χαρά σε όλους σας. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζουμε και φέτος. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Ευχαριστούμε για την εν γέννη υλική και ηθική βοήθεια και ενίσχυση όλα αυτά τα χρόνια στο έργο μας και να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, καλή φώτιση και καλή δύναμη και να ευχηθούμε η φετινή χρονιά να έχει περισσότερο ρόλο και έργο από τη δική μας πλευρά προληπτικό και λιγότερο καθόλου κατασταλτικό. Θα δώσω το λόγο στον κύριο πρόεδρο του Συλλόγου μας, θα σας καλωσορίσει και αυτός. Ευχαριστώ για από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Δεν θα σας αργήσω καθόλου. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με έναν έπαινο που μπορούσαμε να κάνουμε για όλους. Θα καλέσω κοντά μας τον Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου, τον κύριο Γιώβα, να πάρει έναν έπαινο και να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή ιδιαίτερη για μένα, να πω δύο κουβέντες. Καλησπέρα σε όλους. Ιδιαίτερη τιμή είναι για μένα που βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσα σε τόσους αγαπητούς εθελοντές που προσφέρουν, δίνουν την ψυχή τους κάθε χρόνο και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια για να προφυλάξουν τα δάση της Κορινθίας και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα. Εγώ θέλω να πω την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, να ευχηθώ καλή χρονιά, αν και έχει περάσει αρκετός καιρός, υγεία σε όλους και στις οικογένειές σας, να είστε πάντα καλά, καλή δύναμη και όπως είπε και ο πρόεδρος νωρίτερα, να πιο πολύ να συμβάλλουμε στο προληπτικό έργο και λιγότερο στο κατασταλτικό. Να είστε καλά όλοι σας. Καλή χρονιά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τον διοικητή της Φιλοσοφικής Κορένθου, τον κύριο Μαρθεόπουλο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Μάρια. Θέλω και εγώ από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τόσο την Εθελοντική Ομάδα Αθηκείων αλλά και όλες τις υπόλοιπες ομάδες που είναι μαζί μας όχι μόνο εδώ απόψε αλλά και κατά τη διάρκεια της αθλητικής περίοδου και της αθλητικής πυρκαγιάς. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά να έχουμε υγεία, καλή χρονιά. Σε λίγες μέρες φεύγει ο Φλεβάρης, αρχίζει ο Μάρτιος, θα αρχίσει η αθλητική περίοδο. Οπότε θα αρχίσει και η δουλειά και η δική μας και των εθελοντικών ομάδων. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά και για τις προηγούμενες χρονιές που ήταν πάρα πολύ καλές τόσο στην Ελλάδα, τόσο στην περιφέρεια, αλλά ειδικά και στον νομό Κορινθίας. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην πυροσβεστική που έχει τον κυρίο Ζέργον, οφείλεται και σε εσάς, εκτός από την πρόληψη και στις μάχες που έχετε δώσει της καταστολής για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Γιατί όπως έχω πει πολλές φορές και λόγω των χιλιομέτρων που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία και σε ορισμένες
θέσεις που έχετε εσείς στην έδρα, ως εθελοντικές ομάδες, πολλές φορές φτάνετε πιο γρήγορα και από εμάς, πιο γρήγορα και από την Ευρωσική. Θέλω να συνεχίσετε, να κάνετε αυτή την φιλότιμη και εθελοντική προσπάθεια. Ο τόπος μας έχει ανάγκη, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη τον τόπο και όπως είχα πει παλαιότερα και το ξανατονίζω, ότι τα δάση χωρίς εμάς μπορεί να δύσουν. Εμείς χωρίς το δάσος δεν μπορεί να δύσουμε. Και είχα πει ότι αυτοί που άφησαν την πατεράδη μας και που απολυτές μας πρέπει και εμείς να αφήσουμε κάτι για τα παιδιά μας. Άρα λοιπόν ο στόχος είναι κοινών, να καταβάλλετε ακόμη κάθε δυνατή προσπάθεια. Θέλω να πω κάτι για τις εθνικές ομάδες. Γιατί πρέπει να τα πω και λίγο για το Δήμο. Τώρα και είστε υπέροχοι και εσείς και από το Δήμο στηρίζετε, θα πρέπει όμως να καταβάλλετε μια μεγαλύτερη προσπάθεια, να είμαστε πιο κοντά, γιατί και οι εθελοντικές ομάδες έχουν τα δικά τους προβλήματα που πρέπει διαμέσου του Δήμου να ξεπεραστούν. Οπότε, Μάγε, και ο Δήμος είναι μαζί μας και θέλω να πω και τούτο εδώ, ότι ειδικά στο νομό Κορινθίας και στους όμορους Δήμους, οι εθελοντικές ομάδες είναι ό,τι το καλύτερο υπάρχουν παλαιματικά. Χρήστο, δεσμεύσου και εσύ όμως δεσμεύω εγώ για τις εθελοντικές ομάδες. Να είστε καλά. Θα καλέσω κοντά μας τον εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίου, τον κύριο Μελέτη, αντιδήμαρχο Κορινθίου. Εκπροσωπώντας το Δήμο, θα ήθελα να σταθώ και εγώ στην πολύ καλή παρουσία η οποία υπάρχει γενικά στον εθελοντισμό αλλά και πιο συγκεκριμένα στην εθελοντική ομάδα εδώ της Πυρασφάλειας Αθηκείων. Εθελοντισμός είναι όλη τη σημασία της λέξης και δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα της πυρασφάλειας, το οποίο πλέον έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο η παρουσία της εθελοντικής ομάδας της Πυρασφάλειας Αθηκείων. Σε όλες τις φωτιές, με συγχωρείς ο κύριος διοικητής που είναι πέρα, πως είπε και ο ίδιος, πολλές φορές πάνε πιο γρήγορα για την πυροσβεστική. Τι περιορίζεται σε αυτό όμως. Πριν λίγες μέρες που είχαμε τα προβλήματα με τη χιονόπτωση, για την εθελοντική ομάδα και συγκεκριμένα όλα τα παιδιά και ο Μάριος που είναι εδώ δίπλα μου, αλλά και άλλα μέλη της εθελοντικής, με έπαιρναν τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι τι θέλετε να κάνουμε, να βοηθήσουμε, να προσφέρουμε με κάθε τρόπο. Το ίδιο έχει συμβεί και για άλλες περιπτώσεις, οι οποίες κάπου χρειάζεται και υπάρχει ανάγκη για να δώσουμε λίγο νερό κάπου, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στο γήπεδο είτε το Αθηκείο, το γήπεδο του Σολομού, παρόν πάλι και σε αυτό. Δείγμα ότι τα παιδιά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό που το κάνουν πάρα πολύ καλά και αξίζουν τα συγχαρητήρια όλων μας. Πραγματικά σε μια εποχή που ζούμε με όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν, ο εθελοντισμός πρέπει να σταθεί και στέκεται. Το ίδιο και εμείς με την πλευρά μας σαν Δήμος, νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει σε όλες τους συλλόγους, σε εθελοντικές ομάδες, προσπαθούμε και στεκόμαστε, μοιράζοντάς τους ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα χρήματα τα οποία παίρνουμε σαν Δήμος για πολιτική προστασία. Εγώ να δώσω συγχαρητήρια πέρα από το Διοικητικό Συμβούλιο και στα μέλη και να τους πω να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Θα καλέσω τον Πάστα τον Παναγιώτη με το στόχο να έρθει να πάρει ένα βραβείο έναν έπαινο. Αυτό είναι το τίτλο. Από πλευράς μου θέλω να πω και για το Δήμο τον φίλο μου τον Μάρη εδώ πέρα ότι είναι δίπλα του και για όλες τις εθελοντικές ομάδες ότι και εγώ βάζω ένα λιθαράκι σε αυτό το έργο που κάνω. Θα καλέσω τον Παπακοσταντινόπουλο τον Γιώργο Φάσμα, όσοι τον γνωρίζουν. Να συγχαρώ και εγώ την εθελοντική ομάδα, τον πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο και όλα τα παιδιά που τρέχουν σε όλα τα ακραία καιρικά φαινόμενα για να βοηθήσουν τους συμπολίτες μας, να βοηθήσουν τον τόπο. Θέλω όμως να πω κάτι εδώ αγαπητέ Μάριε, ότι πολλές φορές στη δίψα για προσφορά που έχετε ξεπερνάτε τους εαυτούς σας. Ξεπερνάτε τις υπηρεσίες. Ακούστηκε από τον κύριο διοικητή ότι τρέχετε πρώτοι. Καλό είναι αυτό. Αλλά είστε νέα παιδιά, έχετε οικογένειες και χρειάζεται προσοχή. Διότι οι υπηρεσίες είναι εκπαιδευμένες
κάνουν κάθε μέρα αυτή τη δουλειά και θα πρέπει να δώσετε μια ιδιαίτερη προσοχή για το έργο που επιτελείτε. Είναι γνωστό, όσοι δεν το βλέπουν, είτε είναι παθολογικό το πρόβλημά τους, είναι κάτι ακόμη πιο χειρότερο. Θέλω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να συνεχίσετε να προσφέρετε στον τόπο και στην πατρίδα. Ξεκινάει σε λίγο καιρό, όπως είπε και ο διοικητής, η νέα περίοδος. Εμείς σαν κυνηγοί δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Αυτό που είναι φυσικό να προστατεύουμε το περιβάλλον. Και όχι μόνο το προστατεύουμε και πληρώνουμε γι' αυτό. Και χαίρομαι που σχεδόν περισσότεροι εθελοντές είναι και κυνηγοί. Με ίδιους συλλόγους που είναι. Ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε στην πορεία που θα πάνε τα πράγματα. Πάντως έχει ιδιαίτερη αγάπη για αυτό που κάνει. Το νεότερο μέλος μας. Θέλω να ευχαριστήσω ένα φίλο πραγματικά για την βοήθειά του, για την πολύτιμη βοήθειά του και θα το καλέσω να έρθει εδώ να πάρει τον έπαινό του. Είναι ο κύριος Παθανακαλιώτης Ευάγγελος και θέλω να έρθει, παρακαλώ, να πάρει να βάλει τον έπαινό του και τον ευχαριστώ πολύ. Έχει καταλάβει και ξέρει.